Κυρίες και κύριοι, στο έλεος των κακοποιών βρίσκεται ένα ακόμη κεντρικό σημείο της Αθήνας. Η πλατεία Βικτωρίας αποτελεί, σύμφωνα με κατοίκους και κατασυμματάρχες, γκέτο παρανόμων. Ραγδαία είναι η αύξηση της εγκληματικότητας και στην Κυψέλη. Αφήνουν να γίνουν οι πλατείες του φόβου. Στην πλατεία Βικτωρίας το αστυνομικό δελτίο έχει απ' όλα. Εκτός από φόνο όλα τα υπόλοιπα. Μαχαιρώματα, τσακωμούς και συνέχεια. Πρέζα, κλεφτρόνια με τα πορτοφόλια. Άλλο μαχαιρώματα μεταξύ συμμοριών πορτοφολάδες αλλά και επιθέσεις σε περαστικούς. Είναι μερικά από τα καθημερινά περιστατικά εδώ στην πλατεία Βικτωρίας. Τα πράγματα έχουν αλλάξει τόσο πολύ, προς το χειρότερο. Τελευταία χρόνια στην πλατεία πολλά έχουν αλλάξει όπως ακούσαμε. Συμμορίες αλλοδαπών πλέον λιμένονται την περιοχή. Εδώ βγάλανε μαχαίρια και μαχαιρώνοντσα. Παίζουν ξύλο μεταξύ τους. Σπάνε μπουκάλια και αλληλοχαρακώνονται. Εδώ χέιδεν, τσαντάκιδες και πορτοφολάδες δρούν σε καθημερινή βάση. Μπροστά μου μια γυναίκα της πήραν την τσάντα και την πετάξαν και κάπου. Ακόμα και οι μετανάστες μικροπολιτές που είναι αυτόπτες μάρτυρες καθημερινά τέτοιων επιθέσεων απορούν με τη στάση των αστυνομικών. Η αστυνομία κοιτά από μπροστά, πίσω, αφού και καφενείο κάθισε. Εδώ μόνο κυνηγάνε από που είναι πλατεία του κόσμου, πουλάνε αμπρέλα και τέτοια. Μια γιαγιά προχθές της τη ληστέψανε και της πήρανε 10 ευρώ και την άφησαν ανάπηρη. Στην Κυψέλη και συγκεκριμένα στον πεζόδρομο της Αγίας Ζώνης, στον παράστο ληστείων, έχει τρομοκρατήσει τους καταστηματάρχες. Εμένα. 5 άτομα προχθές, βράδυ, 2 η ώρα, με περίμεναν εκεί και άνοιξα γρήγορα την πόρτα και πήγα και ύστερα από λίγο έμαθα ότι μπήκανε σε ένα μπαρ πιο κάτω. Έχουν ληστέψει στο κρεοπολείο με καλάζνικο 12 ώρα το μεσημέρι. Και λέτε ποιος θα είναι ο επόμενος. Και λέμε ποιος θα είναι ο επόμενος. Έτσι και φοβόμαστε και το βράδυ να φύγουμε από το δίκτυο. Φοράει ψυχή εδώ πέρα το βράδυ. Οι κάτοικοι της περιοχής για να μην είναι όπως λένε τα επόμενα θύματα ζητούν μέτρα ώστε να νιώσουν ασφαλείς στα σπίτια τους.